Σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει δείξει πόσο ισχυρή και ευέλικτη είναι. Αυτό δεν το λέμε εμεί, αλλά κορυφαίοι στρατιωτικοί ειδικοί από όλο τον κόσμο. Το αμερικανικό The National Interest την αποκάλεσε ασταμάτητη και απέδωσε την επιτυχία και την αποτελεσματικότητά τη σε δύο κυρίε πλατφόρμε, τα μαχητικά F 35 και F 15EX. Μια και μας χώρα μα θα αποκτήσει σύντομα τα πρώτα stealth μαχητικά F-35 τη και ήδη επιχειρούμε αρκετά μαχητικά αεραφάλ, δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε τα κοινά στοιχεία των δύο εναέριων στόλων. Οι Ισραηλοί χρησιμοποιούν τα F-35 ω υπτάμενε βάσει διοίκηση και ω πλατφόρμες συντονισμού και περισυλλογή δεδομένων, όπω ακριβώ σκοπεύουμε να πράξουμε κι εμεί. Φυσικά, ο μεγάλο αριθμό μονάδων που επιχειρεί η Ιερουσαλήμ, περίπου 40 μονάδε, τη επιτρέπει να αναθέτει στην πλατφόρμα και άλλου είδου αποστολέ, πολλέ από τι οποίε είναι και πολύ πιο ρηψοκίνδυνε. Όσο για το F-15EX, στο Ισραηλινό πλουστάσιο λειτουργεί ω ένα επιθετικό αεροσκάφο με περιορισμένε μαχητικέ δυνατότητε, δηλαδή για αερομαχίε. Γι' αυτόν ακριβώ το ρόλο σχεδιάστηκε από του Αμερικανού και γι' αυτό αποδίδει τόσο καλά στα χέρια του Ισραήλ. Η ελληνική πολεμική αεροπορία μπορεί να μην διαθέτει μαχητικά τύπου F-15, διαθέτει όμως Ραφάλ, και όπως είναι γνωστό το γαλλικό αεροσκάφος αποτελεί ένα μαχητικό πολλαπλών ρόλων που με τον κατάλληλο εξοπλισμό και οπλισμό μπορεί να αναλάβει τόσο αποστολές αέρος-αέρος όσο και αποστολές κρούσης επίγειων στόχων. Έτσι το δίδυμο F-35 και F-15EX της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματικό και στην Ελλάδα με τη μορφή του ζεύγους F-35 και Rafale. Φυσικά το περιβάλλον της Μέσης Ανατολής δεν είναι σε καμία περίπτωση πανομοιότυπο με αυτό της χώρας μας, γι' αυτό και ο πλεισμός των μαχητικών μας διαφέρει. Οι Ισραηλοί έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλέ και ποικίλε απειλέ, ενώ έχουν επίση τα απαραίτητα κεφάλαια και τεχνογνωσία για να αναπτύξουν ή να αγοράσουν διάφορα οπλικά συστήματα για κάθε ανάγκη του. Εμεί δεν χρειαζόμαστε τόσο ευρύ οπλοστάσιο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αλλά ποιοτικά και αποδεδειγμένα όπλα, κυρίω για τα ραφάλ μα που αποτελούν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και ο εξοπλισμό των F-16 μα με Ισραηλινού βαλιστικού πυράβλου εναέρεια εκτόξευση Rampage, ένα όπλο που αποδεικνύει συνεχώ την αξία του στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.